Η κλιματική κρίση είναι εδώ και στη Θεσσαλονίκη βιώνουμε ήδη τις επιπτώσεις της. Μάλιστα, με απτά στοιχεία και δεδομένα, τα οποία έχουν καταγράψει οι επιστήμονες, αποτυπώνεται το μέγεθος των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, τα έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα, προειδοποιώντας ότι μπορεί να είναι περισσότερο καταστροφικά σε πολύπλοκα αστικά περιβάλλοντα όπως τη συμπρωτεύουσα. Στις τελευταίες 2 δεκαετίες έχουν υπερδιπλασιαστεί, σχεδόν τετραπλασιαστεί σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, για παράδειγμα, αλλά ακόμα περισσότερο και με το παρελθόν της προηγούμενης δεκαετίας. Αυτή η μελέτη καλύπτει περίπου 40 χρόνια. Σε μελέτη τους με θέμα κλιματική αλλαγή και σφοδρά καιρικά φαινόμενα στη Θεσσαλονίκη, οι μηχανικοί Βασίλης Λεκίδης και Κώστας Κοκολάκης και ο μετεωρολόγος Μιχάλης Χιούτας, εξετάζοντας δεδομένα επανανάλυσης των τελευταίων 43 χρόνων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Προγνώσεων, αποτυπώνουν με σαφήνεια την κατάσταση. Τα έντονα έως σφοδρά καιρικά φαινόμενα δεν είναι ασυνήθιστα στη Θεσσαλονίκη, όπως προκύπτει από τη μελέτη, ενώ ήδη καταγράφονται σημαντικές ζημίες σε υποδομές και κτίρια, προβλήματα στη λειτουργία της πόλης, αλλά και τραυματισμοί, ακόμη και ανθρώπινες απώλειες. Βλέπουμε ότι έχουμε μια αύξηση των έντονων φαινομένων, αυτών δηλαδή που προκαλούν ζημιές, καταστροφές και δημιουργούν προβλήματα σε μεγάλο μέρος της πόλης, με δυσμενείς επιπτώσεις. Τώρα για τα αίτια αυτής της μεταβολής, αυτής της αύξησης των έντονων φαινομένων που παρατηρούμε, αποδίδονται σε μεγάλο βαθμό στην επίδραση της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή στην θέρμανση του κλίματος, η οποία προκαλεί και αλυσιδωτά αύξηση των μηχανισμών της φύσης και των έντονων φαινομένο των μηχανισμών, δηλαδή αυτό που προκαλούν τα έντονα φαινόμενα. Σύμφωνα με τη μελέτη, η μέση ετήσια τιμή της θερμοκρασίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης δεν είναι αυξανόμενη και έχει ξεπεράσει την κανονική τιμή κατά τον 1 βαθμό Κελσίου την τελευταία δεκαετία. Οι συνολικές ετήσιες βροχοπτώσεις επίσης αυξάνονται, κάτι που οι επιστήμονες αποδίδουν κυρίως στις έντονες βροχοπτώσεις λόγω της μεγάλης ραγδαιότητας. Στο αστικό περιβάλλον δεν υπάρχουν οι δίωδοι του νερού με αποτέλεσμα να έχουμε συχνά πλημμυρικά φαινόμενα. Ή και σε άλλες δυσμενείς καταστάσεις, το αστικό περιβάλλον επιδεινώνει τις συνθήκες και κάνει περισσότερες τις ζημιές. Τα τελευταία 40 χρόνια, από το 1983 μέχρι φέτος, στη Θεσσαλονίκη η βάση δεδομένων έντονων καιρικών φαινομένων εντοπίζει 110 έντονα και καταστροφικά καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με τη μελέτη. Μάλιστα, οι έντονες καταιγίδες που συνοδεύονται από σφοδρές βροχοπτώσεις και προκαλούν πλημμύρες αποτελούν, όπως προκύπτει, το φαινόμενο με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις στη Θεσσαλονίκη, καθώς αντιπροσωπεύουν το 65,4% των συνολικών συμβάντων. Το επόμενο πιο συχνό φαινόμενο σχετίζεται με τις χιονοπτώσεις και τον παγετό, που αντιπροσωπεύουν το 17,3% των συνολικών συμβάντων, και έπονται οι ανεμοθύελες με 10% και οι κεραυνοί με 6,4%, ενώ λιγότερο συχνά είναι φαινόμενα όπως υψηλές θερμοκρασίες και καύσωνες, ομίχλη, χαλαζόπτωση και ανεμοστρόβιλοι. Βέβαια, είναι οι πλημμύρες, τα πλημμυρικά φαινόμενα είναι το κυρίαρχο, το φαινόμενο το πιο συχνό. Έχουμε όμως και άλλα φαινόμενα, οι καταιγίδες, οι κεραυνοί, οι ανεμοθύελες και βέβαια ο παγετός, οι χιονοπτώσεις, και αυτά προκαλούν προβλήματα τους χειμερινούς μήνες, τα οποία βέβαια εμφανίζονται με σχετικά μικρότερη διάρκεια σε σχέση με το παρελθόν, ωστόσο όμως η έντασή τους αυξάνει. Είναι μεν μικρότερης διάρκειας αλλά εντονότερης έντασης τα φαινόμενα αυτά, τα χιόνια και ο παγετός. Και όταν μιλάμε για επιπτώσεις, οι σοβαρότερες που αφορούν στην απώλεια ανθρώπινων ζωών είναι δυστυχώς πολλές. Συνολικά 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από σφοδρά καιρικά φαινόμενα, με εκατοντάδες τραυματισμούς, αποκλεισμένους και ζητούντες βοήθεια απεγκλωβισμού ή διάσωσης στην περιοχή Θεσσαλονίκης τα τελευταία 40 χρόνια. Ναι, δυστυχώς έχουμε και ανθρώπινες απώλειες και επίσης αρκετούς τραυματισμούς, ενώ πολύ περισσότεροι και διασώσεις και απεγκλωβισμοί ατόμων, οι οποίοι κάθε φορά γίνονται και τους ξεχνάμε πολλές φορές, και όμως ταλαιπωρούνται άνθρωποι τόσο από εγκλωβισμό σε συνθήκες πλημμυρικών φαινομένων ή άλλων φαινομένων, παράδειγμα κατολισθήσεων, αποκλεισμών λόγω κατολισθήσεων σε διάφορα σημεία. Όπως μας ενημερώνει σχετικά ο μετεωρολόγος Μιχάλης Χιούτας, γενικά τα φαινόμενα αυτά, επειδή αυξάνονται τόσο σε συχνότητα όσο και σε ένταση,
θα έχουν ολοένα και μεγαλύτερη δυσμενή επίδραση στο μέλλον, αυξάνοντας παράλληλα τις ζημίες και τις καταστροφές.